Σούβλες και ψησαριές θα πάρουν φωτιά την Κυριακή του Πάσχα, με τον καιρό να είναι σύμμαχος. Μάλλον ότι θα είναι καλύτερο, τουλάχιστον για την Κυριακή του Πάσχα, το σούβλισμα να γίνει στην παραλία. Οι συνθήκες θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές για την παράκτια ζώνη, μιας και οι θάλασσες θα είναι πολύ ήρεμες και νομίζω ότι πολλοί μπορεί να προτιμήσουν και το κολύμπι αυτή τη μέρα. Δεν νομίζω να πει κάποιος άλλος κάτι άλλο από το σούβλισμα. Ναι. Σούβλισμα και μπύρες. Είναι και αυτό που μας λείπει εν τέλει. Σίγουρα, εντάξει, ναι, και επικοινωνία με τον κόσμο. Ή μας φέρνουν και πιο κοντά στο Θεό, οπότε... Και αυτό που σας έχει λείψει πιο πολύ από το περσινό Πάσχα που δεν το βιώσαμε όπως έπρεπε. Αυτό να είμαστε να φάμε την οικογένειά μας, να είμαστε όλοι μαζί, θείους, γιαγιάδες, όλοι. Να σου πω λίγο πόντους παραπάνω τους έχει το φαΐ. Το φαΐ της Κυριακής, Ναι. Όπως δηλώνει ο Μανώλης Λέκας, την Κυριακή του Πάσχα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, ενώ κατά τόπους το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει ακόμη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι συνθήκες έτσι για καλοκαιρινού χαρακτήρα και αυτό θα ισχύει και για την Αττική και νοτιότερα και για τα νησιά μας, αλλά θα είναι πολύ καλές οι συνθήκες για να περάσουμε πάρα πολύ καλά με μια καλή ψυχολογία, γιατί και οι άνεμοι θα είναι σε ένα επίπεδο που πραγματικά θα ευνοούν τις εξωτερικές μας δραστηριότητες, πάντα βέβαια με τη δέουσα προσοχή. Κατά μέσο όρο θα κυμαίνονται 30 με 32, αλλά αυτό βέβαια κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σε πολύ τοπικό επίπεδο και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες βέβαια και μέτρηση του σταθμού, μπορεί στιγμιαία να δούμε λίγο υψηλότερη τη θερμοκρασία, αλλά αυτό φυσικά δεν εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί. Την Κυριακή του Πάσχα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές στις βόρειες περιοχές του Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου, σε αντίθεση με τις νότιες περιοχές του νησιού μας. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ενδεχομένως να έχουμε μετά τις πρωινές ώρες κάποια αύξηση των εφώσεων, κάτι που θα είναι πάρα πολύ καλό, ενώ οι άνεμοι θα διατηρούνται γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, δημιουργώντας έτσι και πάλι πάρα πολύ καλές συνθήκες, ιδιαίτερα για το εξωτερικό περιβάλλον. Οι θερμοκρασίες βέβαια θα είναι καλύτερες στο νότο, μιας και εκεί οι νοτιάδες δεν θα βοηθούν τόσο τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα. Εν τω μεταξύ, θερμή αέρια μάζα από τα νότια προκάλεσε άνοδο της θερμοκρασίας με αρκετούς πολίτες σήμερα να οδηγούνται στις παραλίες με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές σε τον Μπρουκ και Αμνησό. Οι θερμοκρασίες θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα εξαιτίας του ότι μια θερμή αέρια μάζα μας επισκέπτεται από τα νότια. Και το τρίτο βέβαια είναι η μεταφορά σκόνης, η οποία ευνοείται από τις όλες συνοπτικές συνθήκες της ατμόσφαιρας, ώστε να μεταφέρεται ποσότητα σκόνης, η οποία βέβαια θα αιωρείται ως επιτοπλίστων στην ατμόσφαιρα. Μέχρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης θα διατηρηθούν οι ενισχυμένοι νοτιάδες με το σκηνικό του καιρού να είναι ιδανικό τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Για τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται πολύ καλός καιρός, επανέρχεται η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν πολύ εξασθενημένες εντάσεις, θα είναι ασθενείς, θα έχουν γενικά μεταβλητές διευθύνσεις, αλλά ως επιτοπλίστων θα είναι νοτιοανατολική έως και ανατολική. Η θερμοκρασία και πάλι την Παρασκευή θα σημειώσει αρκετά υψηλές τιμές, με το θερμόμετρο στα βόρεια αλλά και στην ενδοχώρα να φτάνει κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αποκλείεται κατά τόπους και λίγο υψηλότερα. Για το Μεγάλο Σάββατο, οι άνεμοι θα είναι και πάλι ασθενείς, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ.